Σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο υδάτινος όγκος μετακινείται στο νότιο τμήμα του Εύρου με συνέπεια να έχει τεθεί σε επιφυλακή και η περιοχή των Φερών, καθώς η στάθμη στο πέταλο άγγιξε τα 5,70 μέτρα. Όπως δε ανέφερε ο Περιφερειάρχης, στα περισσότερα σημεία του οδικού δικτύου της περιοχής, όπου τα τελευταία 24 ώρα υπήρχαν προβλήματα, η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί, ενώ τα αρμόδια συνεργεία συνεχίζουν να είναι σε καθεστώς επιφυλακής, καθώς στις επόμενες ώρες αναμενόταν και νέες βροχοπτώσεις. Κύριε Παυλίδη, αναφορικά με την κατάσταση η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στον ποταμό Εύρο και ποιες είναι οι δράσεις που έχει κάνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και τι προγραμματίζει να κάνει για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Καταρχήν πρέπει να πούμε, για να γίνει κατανοητό, ότι μέσα στα ελληνικά όρια, στη δική μας χώρα, ο Εύρος διανύει μια απόσταση 185 χιλιόμετρων. Δηλαδή μια απόσταση μεγάλη, η οποία έχει διαφορετική συμπεριφορά από σημείο σε σημείο. Όταν μπαίνουν τα νερά από το βορεινό σημείο που είναι πάνω στο Ορμένιο, μέχρι να κατέβουν κάτω στο Δέλτα, κάνουν περίπου 3,5 μέρες. Όλο αυτό οδηγεί σε διαφορετικές συμπεριφορές από μέρα σε μέρα στο κάθε σημείο. Οι ποσότητες τις οποίες έχουμε είναι πάρα πολύ μεγάλες. Χθες το βράδυ στο Πίθιο άγγιξε ο Εύρος δηλαδή τα 7 μέτρα. Κάποια σημεία από την πλευρά της Τουρκίας έσπασαν, εμείς ανοίξαμε 2-3 σημεία για να πλημμυρίσουν κάποιες εκτάσεις συνειδητά, γιατί έχει μια συγκεκριμένη χωρητικότητα και δεν θέλουμε να σπάσουν τα ανακόμματα, κάτι το οποίο θα οδηγούσε σε ανεξέλεγκτες πλημμύρες στην περιοχή. Βεβαίως πρέπει να πω ότι δεν κινδυνεύουν άνθρωποι υπό ομαλές συνθήκες, και λέω υπό ομαλές συνθήκες γιατί όλοι μας πρέπει να έχουμε και μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Δεν είναι μονομερή συμπεριφορά και προστασία η οποία παρέχεται από την πλευρά της πολιτείας. Όλοι οι μηχανισμοί σε όλο το μήκος βρίσκονται σε εγρήγορση. Στο Ορμένιο, όπου προχθές το βράδυ μέχρι πολύ αργά ήμουν, στα Δίκια, στα Μαράσκια, σε διάφορα άλλα σημεία, κάναμε κάποιες όσες παρεμβάσεις απαιτούνταν με ενισχύσεις αναχωμάτων για να μην έχουμε πρόβλημα. Πράγματι δεν είχαμε πρόβλημα. Και για να εμφανιστεί ένα πρόβλημα στην περιοχή της Νέας Βίσσας, η μεγάλη πίεση που έχουμε είναι σε ένα στενό σημείο, στο Πίθιο, όπου και γίνονται οι μετρήσεις. Αυτό οφείλεται στην γεωγραφία και, αν θέλετε, στην δομή του εδάφους σε συνδυασμό με μια γέφυρα. Είχαμε μια πίεση με ένα ακραίο φαινόμενο στην περιοχή του Ερυθροποτάμου, όπου πήγαμε, είδαμε και πρέπει να αναζητηθεί μια μόνιμη λύση, γιατί υπάρχει ένα φαινόμενο να περνάνε τα νερά από κάτω από το ανάχωμα μέσα στον ιστό της πόλης του Δημοτήχου, και από εκεί με μεγάλες μηχανές αντιλιοστάσια να ξαναοδηγούνται στον παρακείμενο Ερυθροπόταμο, από όπου και προέρχονται. Όλο αυτό είναι κάτι που είναι ασπιρίνη, από ό,τι καταλαβαίνετε, και πρέπει να αντιμετωπιστεί οριστικά. Εκτός από εκεί, νοτιότερα, στην περιοχή των Λαβάρων, στην περιοχή του Τυχερού, αλλά κυρίως στην περιοχή των Φερών, του Πόρου, του Μελισσοκομείου, που είναι κάποιες περιοχές που δέχονται ιδιαίτερες πιέσεις, εκεί μάλλον θα οδηγηθούμε να κάνουμε, κυρίως στο Μελισσοκομείο, μια τεχνητή θράψη για να πλημμυρίσουν κάποιες εκτάσεις οι οποίες δεν έχουν καλλιέργειες, για να εκτονωθεί το φαινόμενο, να μην έχουμε καταστροφή του αναχώματος. Στην περιοχή του Βόρειου Εύρου, το επόμενο διάστημα δημοπρατούμε ένα έργο που έπρεπε να γίνει στο Ορμένιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα έργο σημαντικό, γιατί θα υπερυψωθούν τα αναχώματα σε μήκος 5 χιλιόμετρων, οπότε πιστεύω ότι εκεί θα οχυρωθούμε, και ταυτόχρονα αναζητούμε σημείο προς σημείο, ξεκινώντας από τώρα το χειμώνα, που δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα έργα, γιατί χρειάζονται ένα χρονικό διάστημα για να οριμάσουν και να υλοποιηθούν, τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν. Όμως πρέπει να τονίσω, και μάλιστα εμφαντικά, ότι η κλιματική αλλαγή δείχνει τα δόντια της. Αυτά τα φαινόμενα τα οποία αντιμετωπίσαμε σε 45 μέρες είχαν πολύ μεγαλύτερο χρόνο επαναφοράς, χρόνο δηλαδή για να εκδηλωθούν. Και όμως τα αντιμετωπίσαμε με πολύ μεγάλη ένταση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και αυτό δεν ισχύει βέβαια για τη χώρα μας μόνο. Στην περιοχή της Βουλγαρίας υπήρχαν δύο σημεία όπου είχε σημάνει περίπου κόκκινο συναγερμός από τις ποσότητες των νερών. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν μπορεί να προϋπολογίσει ή να προβλέψει τη συμπεριφορά της φύσης, κάτι που το βλέπουμε
και στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Συνεπώς μέτρα πρέπει να λαμβάνουμε όλοι μας, πρέπει να σεβόμαστε τη φύση, δεν μπορούμε να μετατρέπουμε τους χυμάρους σε δρόμους και μετά να λέμε τι φταίει όταν εκεί πάνω έχουμε χτίσει κάτι ή έχουμε περιορίσει την κήτη. Πρέπει να υπάρχει μια συμπεριφορά τέτοια η οποία να κατατείνει πρώτα στη δική μας ασφάλεια.